Κόσοβο πόλη είναι μια μικρή πόλη έξω από την Πρίστινα. Σήμερα τίποτα δεν θυμίζει ότι εδώ, πριν ακριβώς 20 χρόνια, άρχισε να γράφεται η τελευταία αιματηρή σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία. Το 1987, ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς εκφώνησε από τον μπαλκόνι του πολιτιστικού κέντρου στο Κόσοβο Πόλιε έναν ιστορικό λόγο. Ήταν η αρχή της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας και του πολέμου. Στο ίδιο μπαλκόνι σήμερα, ο διευθυντής του πολιτιστικού κέντρου, Ασλίμ Γκιγέλα, θυμάται έντονα την επίσκεψη Μιλόσεβιτς. Το 1987, στο Κόσοβο Πόλιε, η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Σέρβοι. Το 2007, ελάχιστοι Σέρβοι έχουν απομείνει. Το όνομα της πόλης άλλαξε. Από Κόσοβο Πόλιε έγινε Κόσοβο Φούς. Δηλαδή η σερβική ονομασία έγινε αλβανική. Εμείς οι Αλβανοί μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους Σέρβους. Οι Σέρβοι όμως θέλησαν από μόνοι τους να φύγουν από το Κόσοβο Φούς. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και σε άλλες περιοχές του Κοσόβου. 12 ακριβώς χρόνια μετά την επίσκεψη στο Κόσοβο Πόλιε, το 1999, ο Μιλόσεβιτς έχασε τον πόλεμο με τον Νάτο. Δυακόσιες χιλιάδες Σέρβοι εγκατέλειψαν το Κόσοβο. Μόνον οι 5.000 ξαναγύρισαν. Ήταν η αρχή του τέλους για τον Μιλόσεβιτς. Το Κόσοβο αποδείχτηκε μοιραίο. Για την ενιαία Ιουγκοσλαβία, αλλά και για την Ορθοδοξία στα Δυτικά Βαλκάνια. Το Κωσοφοπαίδιο χαρακτηριζόταν πάντοτε ως υπηρητιδαποθήκη των Βαλκανίων. Το εθνικό μείγμα Σέρβων και Αλβανών εκρηκτικό. Η νατοϊκή επέμβαση το 1999 άλλαξε δραματικά τον συσχετισμό δυνάμεων υπέρ των Αλβανών. Ετούτη όμως η γωνιά των Βαλκανίων έχει και τα δικά της μυστικά. Η δημοσιογραφική έρευνα, αυτή ακριβώς, την άλλη πλευρά του Κωσοφοπεδίου αποκαλύπτει. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρίστινα ήταν σύμβολο της Ορθοδοξίας, σημείο αναφοράς του χριστιανικού πληθυσμού για πολλούς αιώνες. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου πυρπολήθηκε από Αλβανούς εξτρεμιστές τον Μάρτιο του 2004. Οι Σέρβοι στους γάμους τηρούν την παράδοση. Παντρεύονται με θρησκευτικό γάμο. Οι γαμήλιες γιορτές διαρκούν μέχρι και τρεις ημέρες. Ο Σλόμπονταν και η Μπογιάννα Πέτροβιτς, Σέρβοι, μεγάλωσαν στην Πρίστινα. Μετά την ατοϊκή επέμβαση, κατέφυγαν στην Νίς, στη Νότια Σερβία. Ο Σλόμπονταν και η Μπογιάννα επέστρεψαν από την Νίς στην Πρίστινα για να παντρευτούν, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Για την ακρίβεια, στα ερείπια της εκκλησίας. Οι νεόνυμφοι έφτασαν στην Πρίστινα με συνοδεία δυνάμεων του ΟΗΕ για λόγους ασφαλείας. Οι νύφοι, ο γαμπρός, οι συγγενείς είναι οι πρώτοι πιστοί που μπήκαν στην εκκλησία 6 μήνες μετά την καταστροφή. Το μυστήριο τελέστηκε κανονικά μέσα στον καμένο ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Ο Σλόμπονταν και η Μπογιάννα, χριστιανοί Ορθόδοξοι, τήρησαν την παράδοση. Παντρεύτηκαν στην εκκλησία που βαφτίστηκαν. Μόνο που τότε, στη βάφτιση, η εκκλησία λειτουργούσε κανονικά. Τώρα στον γάμο ήταν ένας σωρός από ερείπια. Μοναστήρι των Αγίων Αρχαγγέλων έξω από το Πρίζρεν κτίστηκε τον 14ο αιώνα.
για πρώτη φορά καταστράφηκε από τον Τούρκο Σινάν Πασά τον 16ο αιώνα. Για δεύτερη φορά καταστράφηκε από τους Αλβανούς το 2004. Χαρακτηριστικό της βίας, πέτρες από το μοναστήρι Αγίων Αρχακέλων αφαιρέθηκαν και με αυτές χτίστηκε το κεντρικό τζαμί στο Πρίζρα. Ο ιερομόναχος Ξενοφών είναι ένας από τους 7 καλόγερους που απέμειναν στο μοναστήρι των Αγίων Αρχαγγέλων μετά την πυρπόλησή του από τους Αλβανούς το 2004. Well, you know, for an ordinary Serb, of course, in Kosovo, the life is not at all. Για ένα Σέρβο, η ζωή στο Κόσοβο δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι πολύ δύσκολη. Δεν αντιμετωπίζει μόνο τα καθημερινά οικονομικά προβλήματα, αλλά απειλείται και η προσωπική του ασφάλεια. Γιατί όσον αφορά τη σερβική κοινότητα του Κοσόβου, η ελευθερία διακίνησης βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Οι άνδρες της Διεθνούς Στρατιωτικής Δύναμης έχουν αυστηρές εντολές. Ακόμα και η φωτογράφηση χωρίς ειδική άδεια ορθόδοξων μνημείων απαγορεύεται. Η προστασία της θρησκευτικής κληρονομιάς του Κοσόβου ανήκει στην ευθύνη του ΟΗΕ. Αποστολή μας να προστατεύουμε το μοναστήρι και τους μοναχούς. Οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση προκαλεί άμεση κινητοποίηση. Οι στρατιώτες έχουν εξουσιοδότηση να πυροβολούν ακόμη και χωρίς προειδοποίηση. Αλλά και φωτογράφηση χωρίς άδεια απαγορεύεται. Στην περιοχή του Πρίζρεν υπάρχουν 365 ορθόδοξα μνημεία. Στο Πρίζρεν ήταν η έδρα του Αρχιεπισκόπου Κοσόβου μέχρι το 1999. Μετά την Ατοϊκή Επέμβαση, οι Αλβανοί κυριάρχησαν στο Πρίζρεν. Ορθόδοξες εκκλησίες πυρπολήθηκαν. Η συνοικία της πόλης, όπου διέμεναν οι Σέρβοι, δέχτηκε επιθέσεις. Σπίτια χριστιανών καταστράφηκαν. Ο Αρχιεπίσκοπος Αρτέμιος αναγκάστηκε να φύγει από το Πρίζρεν. Η έδρα του μεταφέρθηκε στο μοναστήρι της Γκρατσάνιτσα για περισσότερη ασφάλεια. Κόσοβο. Ο μισός πληθυσμός είναι κάτω των 20 ετών, ο νεότερος της Ευρώπης. Ο μισός πληθυσμός του Κοσόβου ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Το Κόσοβο είναι η φτωχότερη περιοχή της Ευρώπης. Όλοι οι νέοι είναι άνεργοι, λέει ο Βλέριν. Θέλουμε δουλειές και μια θέση στην Ευρώπη. Το Κόσοβο πρέπει να γίνει επιτέλους ανεξάρτητο κράτος. Πριν το 1999, οι Αλβανοί ήμασταν υποδιωγμό από τους Σέρβους. Χρωστάμε την ελευθερία μας στους Αμερικανούς και στο ΝΑΤΟ, λέει ο Αντουρίμ και συμπληρώνει. Τώρα ήρθε επιτέλους η ώρα της ανεξαρτησίας. Ο Μουσταφά είναι πάνω από 80 χρονών. Έχει ζήσει όλα τα γεγονότα της μεταπολεμικής Γιουγκοσλαβίας. Είναι η πρώτη φορά μετά το 1999 που προσευχόμαστε χωρίς φόβο στην Πρίστινα. Λέει και συμπληρώνει. Η σερβική αστυνομία τρομοκρατούσε τους Αλβανούς σε όλο το Κόσοβο. Thank you.
Ο Μιχτάρης Τρέφη είναι γλύπτης. Τα τελευταία χρόνια οι δουλειές αυξήθηκαν. Το Κόσοβο δημιουργεί τα σύμβολα της νεότερης ιστορίας του. Τους εθνικούς ήρωες. Είναι οι πρώτοι μαχητές του UCK. Ο Μιχτάρης Τρέφη φιλοτεχνεί τα αγάλματά τους. Ο Άνταμ Γιασάρη είναι εθνικός ήρωας, ο ιδρυτής του απελευθερωτικού στρατού, του UCK. Φτιάχνω αγάλματά του σε κάθε μέγεθος και προσωπογραφίες για τα μνημεία. Ο Ατζίμ Τσέκου εξομολογείται ότι προτιμάει τον στρατό από την πολιτική. Από μία άποψη έχει δίκαιο. Η θητεία του στον στρατό υπήρξε επιτυχής. Συνταγματάρχης του Κροατικού στρατού το 1995 εκαθάρισε την Κράινα από τους Σέρβους. Αμέσως μετά ανέλαβε την στρατιωτική ηγεσία του Τσεκά. Με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ εκαθάρισε και το Κόσοβο από τους Σέρβους. Ο Ατζίμ Τσέκου επιδεικνύει με υπερηφάνεια τον ζωγραφικό πίνακα όπου απεικονίζεται μια ιστορική συνάντηση. Η συνάντηση των αρχηγών του UCK και των στρατηγών του ΝΑΤΟ το 1999, μετά τους βομβαρδισμούς. Η συνάντηση των αρχηγών του UCK και των στρατηγών του ΝΑΤΟ επισφράγισε την αλβανική κυριαρχία στο Κόσοβο. Μας απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της ασφάλειας αλλά και της λειτουργικότητας του Κοσόβου, που είναι ένα νέο κράτος. Η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων αποτελεί για εμάς πρώτη προτεραιότητα. Είμαστε πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις του σχέδιου ACTISARI. Η θέση του Κοσόβου είναι στην Ευρώπη. Ως στρατιωτικός, ο Ατζίμ Τσέκου πολέμησε για να διώξει τους Σέρβους. Ως πολιτικός, πολεμάει για να τους κρατήσει στο Κόσοβο. Ο σεβασμός της σερβικής μειονότητας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του σχεδίου ACTISARI. Ο πρώην πρωθυπουργός της Φιλανδίας είναι έμπειρος διπλωμάτης. Το 1999 έπεισε τον Μιλόσεβιτς να συνθηκολογήσει με τον ΝΑΤΟ. Στην ουσία, να παραδώσει ο Μιλόσεβιτς το Κόσοβο στους Αλβανούς. Τώρα η αποστολή του ACTISARI είναι εξίσου δύσκολη. Ο ACTISARI πρέπει να πείσει και τους Σέρβους ότι θα ζουν σε μια νέα χώρα που δεν θα ανήκει στη Σερβία και θα έχει δική της σημαία, εθνικό ύμνο και θέση στον ΟΗΕ. Βαλκανικό σταυρόλεξο για τον Σκανδιναβό. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα το Κόσοβο έχει μπει στην τελική ευθεία για να αποκτήσει την οριστική μορφή του, ως κρατική οντότητα. Θα γίνει αυτό που πάντοτε προοριζόταν να γίνει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανώς με μια ειδική σχέση, όπως και οι άλλες χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ο εθνικός μας ήρωας, ο Άντεμ Γιασάρη, δεν σκοτώθηκε από τους Σέρβους, λέει ο Βίλμιρ. Αυτοκτόνησε, ακριβώς για να μην πέσει ζωντανός στα χέρια των Σέρβων. Και μην ξεχνάτε ότι είχε γεννηθεί στις 28 Νοεμβρίου, η μέρα ανεξαρτησίας της Αλβανίας. Το 1996 ο UCK άρχισε τον ανταρτοπόλεμο με τους Σέρβους. Στόχος, οι προκλήσεις, η κλιμάκωση των συγκρούσεων, η τελική επέμβαση της Δύσης. Τότε η Αμερικανική κυβέρνηση κατέτασε τον UCK στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Τον Μάρτιο του 1998 οι Σέρβοι κατάφεραν αποφασιστικό χτύπημα στο ορμητήριο του UCK, στο χωριό Πρέκας. Ο ηγέτης του UCK, Άντεμ Γιασάρη, σκοτώθηκε. Η στρατιωτική ήττα του UCK φαινόταν οριστική. Η δολοφονία όμως άμαχων Αλβανών στο χωριό Ράτσακ από Σέρβους τον Ιανουάριο του 1999 ξεσήκωσε την διεθνή κοινή γνώμη εναντίον των Σέρβων για μια ακόμη φορά. Σε δύο μήνες ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί της Ιουγκοσλαβίας. Ο UCK από τρομοκρατική οργάνωση έγινε σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ο UCK
πολέμησε τους Σέρβους. Αυτή τη φορά με την καθοδήγηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματικών. Σήμερα η εποχή εκείνη φαίνεται μακρινή. Ο Ουτσεκά έχει μετονομαστεί πλέον σε στρατιωτικό σώμα προστασίας του Κωσόβου. Ο νέος αρχηγός του, Σουλεϊμάν Σελίμι, διευκρινίζει ότι ο ίδιος δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Ο στρατός του Κωσόβου αποτελείται από 3.000 άνδρες. Αποστολή μας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε φυσικές καταστροφές. Η σχέση του στρατού με την πολιτική δεν ωφέλησε πάντοτε όσους εγκατέλειψαν το χακί για το κοστούμι του πολιτικού ηγέτη. Ο πρώην πρωθυπουργός του Κωσόβου, Ραμούς Χαραντινάη, δικάζεται τώρα στη Χάγη, κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου. Αν και παραδόθηκε αυτοβούλος στο Διεθνές Δικαστήριο, η τύχη του παραμένει απροσδιόριστη. Η ετοιμιγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου μπορεί να έχει συνέπειες. Όχι μόνο ειδικά για τον Χαραντινάη, αλλά γενικά για την πολιτική ζωή στο Κόσοβο. Είναι αναγκαίο το Κόσοβο να κάνει βήματα προς την Ευρώπη, λέει η Ραμπίσα Μουαχίρη, δημοσιογράφος, και συνεχίζει. Η ανεξαρτησία είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Όσο για τη Μεγάλη Αλβανία, ας μην το συζητάμε. Κανείς στο Κόσοβο δεν θέλει την ένωση με την Αλβανία. Ούτε δρόμος δεν υπάρχει που να συνδέει την Πρίστινα με τα Τίρανα. Πηγαίνεις μέσω Σκοπίων. Ο άνθρωπος που πριν περίπου 20 χρόνια πρώτος μίλησε για ανεξαρτησία του Κωσόβου, ο Ιμπραήμ Ρουγκόβα, πέθανε τον Ιανουάριο του 2006. Είχε εκλεγεί 2 φορές πρόεδρος. Μετριοπαθής ηγέτης ο Ρουγκόβα είδε το πολιτικό μέλλον του να γίνεται αβέβαιο όταν οι στρατιωτικοί ηγέτες του Ουτσεκά κυριάρχησαν στο Κόσοβο το 1999. Ο Ρουγκόβα πέτυχε τελικά να επιβιώσει πολιτικά, αλλά νικήθηκε από τον καρκίνο. Ο διάδοχός του, Φατμίρ Σεϊντίου, είναι πολιτικός χαμηλών τόνων. Θέλουμε το Κόσοβο να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων είναι σεβαστά. Και ειδικά των Σέρβων. Όλες οι εθνότητες μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά στο Κόσοβο. Δεν φαίνεται να συμφωνούν όλοι με τον πρόεδρο. Το αντίθετο μάλιστα. Οι Σέρβοι μιλάνε για εθνικές εκαθαρίσεις, για διωγμό της σερβικής μειονότητας, για κατάσταση που θυμίζει την διχοτόμηση της Κύπρου και ισχυρίζονται ότι η ανεξαρτησία του Κωσόβου οδηγεί σε αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής. Η λύση που προτείνεται δεν πρόκειται να βοηθήσει τους Σέρβους. Αντιθέτως, θα αναγκάσει και άλλους Σέρβους να εγκαταλείψουν το Κόσοβο. Οι 2.500 νέοι στρατιώτες που προβλέπει το σχέδιο Ακτισάρι θα είναι μια ακόμη απειλή για τους Σέρβους. Η συνύπαρξη Αλβανών και Σέρβων είναι πρακτικά αδύνατη, ακόμα και στα σχολεία. Στο Κόσοβο, οι μαθητές ξεχωρίζουν από τα εθνικά χαρακτηριστικά. Το Σωτήρι Πατέλη είναι χωριό έξω από την Πρίστινα. Το ένα σχολείο του χωριού, το γυμνάσιο, είναι σερβικό. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το δημοτικό, που είναι αλβανικό. Η σχολική αυλή, για Σέρβους και Αλβανούς, κοινή. Αλλά μόνον αυτοί. Σέρβοι και Αλβανοί μαθητές δεν παίζουν ποτέ μαζί. Τα μαθήματα γίνονται στη σερβική γλώσσα. Με τους Αλβανούς δεν έχουμε σχέσεις. Δεν μιλάμε καν τη γλώσσα τους, λέει ο Ντράγκαν. Το σχολείο μας είναι παλιό, αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε ελεύθερα μαθήματα στην αλβανική γλώσσα, λέει η Μιμόζα και συμπληρώνει με νόημα. Δεν συνέβαινε το ίδιο και με τους γονείς μας? Η εθνική συνείδηση διαμορφώνεται και στα σχολεία. Το μάθημα της ιστορίας είναι κρίσιμο. Οι μαθητές διδάσκονται κορυφαία ιστορικά γεγονότα με διαφορετικό τρόπο. Αλλιώς οι Αλβανοί και αλλιώς οι Σέρβοι. Ειδικά τα πρόσφατα ιστορικά γεγονότα. Η νατοϊκή επέμβαση είναι εισβολή για τους Σέρβους. Απελευθέρωση για τους Αλβανούς. Η Ιβάνα Στέβιτς δεν χρειάζεται πάντως να προσαρμόσει την διδακταία ύλη σε εθνικές απαιτήσεις. Εργάζεται στο σερβικό γυμνάσιο, αλλά είναι καθηγήτρια αγγλικών. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουμε εμείς οι Σέρβοι με τους Αλβανούς. Δεν μιλάμε τη γλώσσα τους. Αλλά η ζωή των Σέρβων είναι πολύ δύσκολη τώρα πια στο Κόσοβο. Δεν υπάρχει ούτε καν η ελευθερία μετακίνησης. Όμως είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε εδώ, στο Κόσοβο, στην πατρίδα μας. <Το->
Σε κάποια άλλα σχολεία του Κωσόβου, το ζήτημα δεν είναι ο τρόπος διδασκαλίας, αλλά οι συνθήκες. Αυτό είναι το Δημοτικό Σχολείο των Αθηγάνων, στο ίδιο χωριό, στο Σωτήρι Πατέλη. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν αυτό το σχολείο, αλλά η φτώχεια παραμένει. Τα παιδιά των Ρομ παίζουν κάτω από κολόνες ρεύματος υπερυψηλής τάσης, γιατί απλούστατα κάτω από αυτές τις κολόνες έτυχε να γεννηθούν. Το σχολείο χρειάζεται οικονομική ενίσχυση άμεσα, λέει ο δάσκαλος Μπάιρους Μπερίσα και συμπληρώνει. Αυτοί οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν ίσες ευκαιρίες με τους Αλβανούς και με τους Σέρβους μαθητές. Το Κόσοβο αντιμετωπίζει σοβαρό ενεργειακό πρόβλημα. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με λιγνίτη είναι παλιές. Το ένα από τα δύο εργοστάσια λειτουργεί συνεχώς από το 1962, χωρίς επαρκή εξυγχρονισμό. Στην πρώην Ιουγκοσλαβία, το Κόσοβο προμηθευόταν ηλεκτρική ενέργεια και από άλλες περιοχές της ενιαίας χώρας. Μετά το 1999 στηρίζεται στις δικές του πηγές ενέργειας, στον λιγνίτη και στα δύο παλιά εργοστάσια. Τα ορυχεία του λιγνίτη θα είναι ανοιχτά μέχρι το 2029, λέει ο Σαχίτ και συμπληρώνει. Πρέπει όμως να βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς στο εργοστάσιο. Παραμένουν ίδιες από την εποχή των πατεράδων μας. Η Πραβένα Ντομπρούνα είναι η γυναίκα που κόβει το ηλεκτρικό ρεύμα σε 10.000 νοικοκυριά κάθε μήνα στο Κόσοβο. Είναι η Managing Director της επιχείρησης ηλεκτρισμού Κωσόβου. Έτσι ολόκληρες περιοχές του Κωσόβου βυθίζονται στο σκοτάδι. Η Πραβένα Ντομπρούνα τους κόβει το ρεύμα. Γιατί οι καταναλωτές δεν πληρώνουν. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Η Πραβένα Ντομπρούνα θεωρείται από τις πλέον επιτυχημένες μάνατζερ της Ευρώπης. Ακριβώς επειδή τα καταφέρνει σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Αυτό που συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα στο Κόσοβο δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έχουμε ετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης ώστε να κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν, ανεξαρτήτως αν είναι Σέρβοι ή Αλβανοί. Οι καταναλωτές έχουν ένα κωδικό αριθμό. Έτσι, όταν κόβεται το ρεύμα, δεν ξέρουμε την εθνικότητα του καταναλωτή. Ξέρουμε απλώς ότι δεν πληρώνει. Οι καταναλωτές δεν πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα γιατί απλούστατα δεν έχουν λεφτά. Ο μέσος μισθός στο Κόσοβο είναι κάτω από 200 ευρώ το μήνα. Οι περισσότεροι Σέρβοι όμως δεν πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα επειδή δεν αναγνωρίζουν την κυβέρνηση του Κωσόβου. Μέχρι να πιστούν οι Κωσοβάροι να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα, αγοράζουν γεννήτριες. Ο Πραχίμ Κριεζίου είναι τεχνικός, αλλά εμπορεύεται και γεννήτριες. Μετά το 1999, οι δουλειές πάνε πολύ καλύτερα. Μόνο το 1/3 των καταναλωτών ανήκει στην πρώτη κατηγορία της Πραβένα Ντομπρούνα, δηλαδή πληρώνει κανονικά ρεύμα. Τα υπόλοιπα 2/3 των Κωσοβάρων ή βρίσκονται στο σκοτάδι ή κινδυνεύουν να βυθιστούν σε αυτό. Μοιραία καταφεύγουν στις γεννήτριες. Οι περισσότερες γεννήτριες είναι παλιές, χρειάζονται επισκευή, λέει ο Πραχίμ Κριεζίου και συμπληρώνει. Αλλά και χωρίς γεννήτριες, η νύχτα στο Κόσοβο δεν περνάει. Πάρα πολλά σπίτια δεν έχουν σύνδεση με την εταιρεία ηλεκτροδότησης. Το χιονοδρομικό κέντρο της Μπρεζόβιτσα βρίσκεται στο νότο του Κωσόβου. Από τα λίγα της Ευρώπης που αυτόν τον χειμώνα έχουν χιόνι. Στην Μπρεζόβιτσα το συνηθισμένο μέσο ύψος του χιονιού είναι 1,5 μέτρο. Φέτος περιορίστηκε στα 80 εκατοστά. Αρκετό για τους Κωσοβάρους Κιέρ. Στην Μπρεζόβιτσα οι κάτοικοι του Κωσόβου περνάνε τις χειμερινές διακοπές. Κυρίως τα Σαββατοκύριακα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των σκιέρ είναι Αλβανοί. Ο ιδιοκτήτης του χιονοδρομικού κέντρου είναι Σέρβος. Οι δουλειές δεν πήγαιναν και τόσο καλά, λέει ο Ζόραν Μποσκόγεβιτς και συνεχίζει. Έρχονται οι μέρες που δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη και για 22 ώρες το 24ωρο. Λείπουν βέβαια και τα λεφτά. Σε σχέση με το 1999, οι επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο μειώθηκαν περίπου στο 1 τέταρτο. Τα Σαββατοκύριακα στην Πρεζόβιτς έρχονται τώρα πια το πολύ 2.000 επισκέπτες. Λίγοι σε σχέση με τις δυνατότητες του χιονοδρομικού κέντρου. Η Μπρεζόβιτσα μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 10.000 σκιέρ την ώρα. Η βραδιά στο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου κοστίζει 25 ευρώ το άτομο με ημίδια τροφή. Απολαμβάνουμε το χιόνι. Δεν υπάρχουν και πολλά μέρη στο Κόσοβο για διακοπές. Σχεδόν όλοι όσοι ερχόμαστε εδώ είμαστε Αλβανοί, λέει η Άμελα. Να από και στο Κόσοβο κάνουμε ό,τι κάνουν και οι Ευρωπαίοι τα Σαββατοκύριακα. Σκι. Και μάλιστα εμείς έχουμε και χιόνι, λέει ο Λίριντον. Το Κόσοβο έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει ένα ευρωπαϊκό κράτος, λέει με σημασία ο Τριμ, που είναι δάσκαλος του σκι. Ο πόλεμος τελείωσε. Οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν κανονικά, όπως παντού στην Ευρώπη. Στην πατρίδα μας υπάρχουν φυσικές ομορφιές, λέει η Βλόρα. Δεν είναι μόνο οι διαμάχες με τους Σέρβους, υπάρχει και αυτή η καλή όψη του Κοσόβου. Σε μερικά χρόνια εδώ θα έρχονται σκιέρ από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι σκιέρ στην Μπρεζόβιτσα είναι για την ώρα η στρατιωτική της διεθνούς δύναμης. Στο Κόσοβο υπηρετούν 17.000 στρατιωτικοί. Το σχετικό κόστος επομίζεται κυρίως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Το σχέδιο Αχτισάρη προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των ανδρών του ΟΗΕ. Θα αντικατασταθούν από στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ξένοι στρατιώτες βοήθησαν στην ανοικοδόμηση του Κοσόβου, λέει η Εραντέ, αλλά όπως βλέπετε δεν περνάνε άσχημα. Βγάζουν λεφτά γιατί είναι μισθοφόροι. Ο ξένος στρατιώτης κερδίζει σε ένα μήνα στο Κόσοβο, όσο εμείς σε 2 χρόνια. Ο Άρμπεν δουλεύει σε ένα από τα πιο γνωστά σουβλατζίδικα της Πρίστινας. Γνωστό όχι μόνο για το φαγητό του, αλλά και για την ονομασία του. Σουβλατζίδικο Bill Clinton. Μάλλον δεν θα το φανταζόταν ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος όταν σχεδίαζε τη βαλκανική πολιτική της υπερδύναμης στην δεκαετία του 1990. Οι Αμερικανοί μας απελευθέρωσαν το 1999, λέει ο Άρμπεν και προσθέτει. Ο Bill Clinton είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός στο Κόσοβο. Με το που δώσαμε το όνομά του στο μαγαζί, αυξήθηκε η πελατεία. Η κεντρική λεωφόρος της Πρίστινας μετονομάστηκε σε λεωφόρο Bill Clinton. Η φωτογραφία του πρώην Αμερικανού Προέδρου δεσπόζει στην πρωτεύουσα. Η Αμερική θεωρεί το πιο πιστό σύμμαχος του Κοσόβου. Οι μουσουλμάνοι του Κοσόβου είναι φιλοαμερικανοί. Ο ισλαμικός φονταμενταλισμός ανύπαρκτος στην περιοχή. Ακόμη και αντίγραφο του αγάλματος της ελευθερίας υπάρχει στην Πρίστινα. Οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας, λέει ο Ιμπραήμ. Αυτοί μας απελευθέρωσαν από τους Σέρβους. Οι Αμερικανοί και τώρα υποστηρίζουν την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Χωρίς Αμερικανούς θα ζούσαμε ακόμη σε σερβική κατοχή. Πολέμησαν στο πλευρό μας, υποστηρίζει ο Φάτος και συμπληρώνει. Το Κόσοβο υπάρχει χάρη στους Αμερικανούς. Η σερβική πλευρά δεν συμμερίζεται την αγάπη των Αλβανών για τους Αμερικανούς, αλλά ούτε και τους Ευρωπαίους εμπιστεύονται οι Σέρβοι. Η ανεξαρτησία του Κοσόβου θεωρείται από τους Σέρβους ως η τελευταία πράξη ενός σχεδίου για οριστικό εκδιωγμό τους από το Κόσοβο. Ο Ζίνοβιν Ρακόσεβιτς είναι δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού Kim Radio που εκπέμπει στην σερβική γλώσσα στο Κόσοβο. Αν το Κόσοβο γίνει ανεξάρτητο κράτος, η θέση των Σέρβων θα είναι πολύ δύσκολη. Αρκετοί θα επιχειρήσουν να πάνε στη Σερβία. Όσοι μείνουν θα συγκεντρωθούν σε θύλακες στον Βορρά. Αλλά και τώρα η κυριαρχία των Αλβανών εμποδίζει ακόμη και την ελεύθερη μετακίνηση των Σέρβων. Η γέφυρα στον ποταμό Ίμπαρ στην Μητρόβιτσα είναι το σύμβολο του διχασμού. Η Μητρόβιτσα είναι πόλη χωρισμένη στα δύο. Η τελευταία, μετά βεβαίως την Λευκωσία, διχοτομημένη πόλη στην Ευρώπη. Κατάλοιπο του ψυχρού πολέμου ή δείγμα της ψυχρής ειρήνης που κυριαρχεί ανάμεσα σε Σέρβους και Αλβανούς. Στο νότιο τμήμα της Μητρόβιτσα ζουν 70.000 Αλβανοί. Πληθυσμιακά κυριαρχούν. Στο βόρειο τμήμα της Μητρόβιτσα ζουν 20.000 Σέρβοι. Το ερώτημα είναι πώς θα εφαρμοστεί, εάν βεβαίως ποτέ εφαρμοστεί,
το σχέδιο Αχτισάρη στην Μητρόβιτσα. Η Σερβία δεν μπορεί να δεχτεί την απόσχηση του Κωσόβου, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής ταυτότητας των Σέρβων. Ενδεχόμενη ανεξαρτησία του Κωσόβου θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση την ευρύτερη περιοχή. Οι Αλβανοί στη Μητρόβιτσα επιμένουν ότι η πλήρης ανεξαρτησία είναι η μοναδική λύση για το Κόσοβο. Η συζήτηση για το μέλλον της χώρας κυριαρχεί στα καφενεία. Όλα τα άλλα κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας αναγνωρίστηκαν από τη διεθνή κοινότητα ως ανεξάρτητα, λέει ο Ατζίμ και επιμένει. Γιατί όχι και το Κόσοβο? Η ιδέα της συνύπαρξης Αλβανών και Σέρβων υπήρχε πάντοτε. Υπάρχει και τώρα. Προϋπόθεση όμως της συνύπαρξης είναι η οικονομική ευημερία. Αυτή είναι που αμβλύνει τους εθνικούς διχασμούς. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει πλέον απολύτως καμία πιθανότητα ένοπλης αντιπαράθεσης. Ούτε πολιτικά, ούτε όμως και τεχνικά. Ο πόλεμος τελείωσε οριστικά. Το 2007 είναι μια κρίσιμη χρονιά για το Κωσυφοπαίδιο. Αλλά ακόμα και αυτή η μαγική για τους Αλβανούς και καθόλου ευχάριστη για τους Σέρβους ανεξαρτησία δεν αρκεί. Απαιτείται σε κάθε περίπτωση η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη προσβλέπουν με ανυπομονησία όχι μόνο οι Κωσοβάροι, αλλά όλοι οι λαοί των Δυτικών Βαλκανίων. Πλησιάζουμε λοιπόν προς μια ημερομηνία λήξης της βαλκανικής ταυτότητας. Το μέλλον ανήκει στην Ευρώπη. Αρκεί να αφήνει τα αναγκαία περιθώρια και στον βαλκανικό πολιτισμό μας. Το πρώτο γραφείο μοντέλων με επιδείξεις μόδας άρχισε να λειτουργεί στην Πρίστινα πριν 2 χρόνια. Αυτές οι νεαρές γυναίκες κάνουν τα πρώτα βήματα στον κόσμο του μόντελινγκ. Οι ευκαιρίες δεν είναι ακόμη πολλές, αλλά αυξάνονται σταθερά. Το Κόσοβο είναι μια καινούργια χώρα με τον νεότερο πληθυσμό της Ευρώπης. Επαγγέλματα σαν αυτό του μοντέλου προσελκύουν το ενδιαφέρον των κοριτσιών, λέει η Εντίτα, που από τα τηλεοπτικά πλατό πέρασε στην Πασαρέλα. Το Reception Club είναι από τα πλέον in, νεανικά στέκια της Πρίστινας. Κάθε βράδυ συγκεντρώνει τα gossip πρόσωπα της πόλης. Μια κοινωνία νέων ανθρώπων που θέλει να ξεχάσει πόλεμο και εθνικές διαφορές. Η καλύτερη ζωή είναι το ζητούμενο. Οι νέοι θέλουν να ζήσουν όπως οι συνομήλικοί τους στην Ευρώπη, λέει ο Γιάννου Σούλα, ιδιοκτήτης του κλαμπ, και συνεχίζει. Οι 20άριδες δεν θυμούνται πολύ καλά τον πόλεμο. Και μην ξεχνάτε ότι κάτω από 20 χρονών είναι ο μισός πληθυσμός του Κωσόβου. Η Αμπουλένα Μπολίγκη ίδρυσε το πρακτορείο μοντέλων. Τον επόμενο μήνα θα λάβει μέρος σε επίδειξη μόδα στο Μιλάνο. Για πρώτη φορά έξω από το Κόσοβο. Η Ευρώπη είναι το όνειρό μου. Προετοιμάζω το ταξίδι στο Μιλάνο πολλούς μήνες. Δεν αρκούσε το συμβόλαιο με τους Ιταλούς. Έπρεπε να εξασφαλίσω και βίζα για την Ιταλία. Αυτό ήταν το δυσκολότερο.